is my fight song. Take back my life song. Prove I'm all right song. Φίλες και φίλοι, ξανά μαζί σας. Με τη Βασούλα 2908, όπως είναι ευρύτερα γνωστή στο διαδίκτυο. Τη Βίκη από την Αθήνα, η οποία κάνει τη διαφορά πάντοτε με τα βίντεο τα οποία διαμορφώνει και υποτιτλίζει βεβαίως. Έχει φέρει την καινοτομία στον χώρο της έρευνας και είναι πολύ μπροστά, να πούμε. Και βεβαίως σήμερα την έχουμε ξανά μαζί μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, για να μας βοηθήσει με τα όσα έχει δώσει στην Ελλάδα η ίδια για το θέμα αυτό το τεράστιο που αφορά κυκλώματα παιδεραστίας με τη συμμετοχή, όπως ακούγεται, θα μας πει περισσότερα στη συνέχεια, και υψηλόβαθμων της Ουάσιγκτον σε αυτό το σκάνδαλο, το κύκλωμα παιδεραστίας αυτών των καταστάσεων των αρρωστημένων, που ίσως να έχει πλοκάμια και σε άλλα θέματα που αφορούν το σατανισμό, που αφορούν σε κυκλώματα διακίνησης οργάνων, όλο αυτό το υπόβαθρο, το μυστηριώδες που μπορεί να φτάνει ακόμα και στην υπόθεση της μικρής Άννη, όπως είχαμε παλιότερα και με τον Νίκο Γόνο από τα κατοχικά νέα, το Pizza Gate, όπως την πληροφορεί, θα μας πει στη συνέχεια περισσότερα η Βασούλα. Και την έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα λοιπόν, ευχαριστώ που είστε μαζί μας ξανά. Καλησπέρα Βασίλη. Λοιπόν, είχαμε πει λίγα πράγματα πριν από λίγο καιρό, όταν είχαμε κάνει εκπομπή, αν θυμάσαι. Ναι, ναι. Σήμερα θα τα πούμε όλα χωρίς φόβο και πάθος. Αναγκαστικά θα τα πούμε όλα. Ήδη το βίντεο που ανέβασα το πρώτο, ναι, αυτό που κάνουμε τώρα θα το θεωρήσω ως δεύτερο και συνέχεια. Το πρώτο ήδη έχει 18.000 κλικς. Mm-hmm. 18.200 για την ακρίβεια. Για να δώσω μια περιληπτική ιστορία, τα WikiLeaks, που τα οποία 10 χρόνια που δημοσιεύουν δεν έχουν βγάλει ούτε ένα hoax, ούτε ένα ψέμα, ούτε ένα δημοσίευμα που να μπορεί να διαψευστεί, έβγαλαν κάτι email του κυρίου Τζον Ποντέστα, ο οποίος είναι ο διευθυντής καμπάνιας, της προεκλογικής καμπάνιας της Χίλαρη, υπήρξε και, και στο Λευκό Οίκο όταν επί Προεδρίας Κλίντον, mm-hmm, και ο οποίος τελικά είναι λύνων και δένων στα κυβερνητικά επιτελεία της Αμερικής. Ο κύριος αυτός λοιπόν, διέρεψαν κάποια email του, κατά τη γνώμη μου, μέσα από άτομα εκ των έσω στην CIA ή στο FBI, που δεν θέλουν αυτή την κατάσταση της νέας τάξης που έχει υπερκαλύψει την Αμερική και την υπόλοιπη Δύση βέβαια, και στείλανε στα WikiLeaks. Η διαρροή εγώ θεωρώ ότι είναι από εκεί. Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, γιατί τα WikiLeaks φυσικά δεν αποκαλύπτουν τις πηγές τους. Πάντως έβγαλα στη δημοσιότητα κάποια email, τα οποία ήταν βόμβα κυριολεκτικά, αφού ήταν ανταλλαγές και επικοινωνίες με άλλους συνεργάτες του, με γλώσσα κωδική, η οποία έχει αναγνωριστεί από το FBI ως κωδική παιδοφίλων. Δηλαδή όταν λένε πίτσα εννοούν μικρό παιδάκι, όταν λένε καρύδι εννοούν πολύ μικρό κοριτσάκι, σχεδόν μωρό, όταν λένε τύρι εννοούν μικρό αγοράκι κτλ. Τι λες τώρα, αυτά είναι απίστευτα τώρα. Και όταν στην ανταλλαγή email μιλούσαν έτσι, συνέχεια για πίτσα και για τέτοια, και φυσικά πες μου έναν πολιτικό άνδρα ο οποίος έχει τόσες δουλειές να κάνει, εδώ εγώ δεν μπαίνω κάθε μέρα στα email μου να στείλω μηνύματα. Ο κύριος Ποντέστα είχε χρόνο να ανταλλάσσει διαρκώς μηνύματα με άλλους κυρίους του κυκλώματος. Μιλάμε πάντα για σπήρα, παύλα, κύκλωμα, παύλα, δίκτυο διακίνησης πολύ μικρών παιδιών.
τα οποία βίαζαν, βασάνιζαν, πολλά από αυτά δε θανάτωναν. Και επειδή όλη η κωδική γλώσσα ήταν σε σχέση με πίτσα, με τυριά και λουκάνικα και τέτοια, γι' αυτό και το βγάλανε το σκάνδαλο Pizzagate. Όπως το 70 είχαν βγάλει το σκάνδαλο Watergate. Αυτό δεν σημαίνει ότι είχε καμία σχέση με το νερό, το Watergate. Αλλά εδώ πέρα είχε άμεση σχέση με την πίτσα. Ένας από τους μεγάλους συνεργάτες τους ήταν ο James Alifantis, δυστυχώς ελληνικό όνομα, όνειδος για τον ελληνισμό, μου κάνει πολύ για ελληνικό όνομα, το οποίο δεν έχουν καταλάβει οι Αμερικάνοι και δεν το αναφέρουν καν ως ελληνικό, αλλά το James Αχιλλέας Αλιφαντής είναι σίγουρα ελληνικό. Σε κάποιο συστημικό κανάλι άκουσε μια χρήστρια, γιατί εγώ δεν ακούω συστημικά κανάλια, ότι κάποιος δημοσιογράφος εδώ το σχολίασε αυτό, ότι ο καημένος ο κύριος Αλιφαντής και τα λοιπά, που ξέρω εγώ, παιδεύεται και επανοχλείται από όλους αυτούς που βγάλανε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ψέμα. Όλα τώρα ξαφνικά η μανιέρα των συστημικών μέσων ενημέρωσης στην Αμερική τα λέει fake news αυτά, fake news που σημαίνει ψεύτικα ή κάλπικα νέα, κάλπικες ειδήσεις ή ψεύτικες ειδήσεις. Μόνο ψεύτικες και κάλπικες ειδήσεις δεν είναι, γιατί υπάρχουν ειδικοί χακεράδες που έκαναν forensic tests, ιντερνετικά τεστ δηλαδή, και διαπίστωσαν πέρα πάσης αμφιβολίας ότι αυτά τα email είναι αυθεντικά και όντως προέρχονταν από τον κύριο Τζον Ποντέστα. Είχαν άμεση συνεργασία με τον κύριο Αλιφαντή, ότι είχε μια πιτσαρία, την Comet Pizza. Αυτά τα λέω όλα για όσους δεν έχουν δει το πρώτο βίντεο που έκανα. Ναι. Γιατί έχω και συνέχεια. Η οποία πιτσαρία αυτή ανήκει στον κύριο Αλιφαντή, έχει και υπόγεια και ειδικά διαμορφωμένους χώρους για να γίνονται συναντήσεις, να γίνονται βιασμοί παιδιών κτλ. Μέσα στην ίδια την πιτσαρία έχει ανεβάσει κάτι κάδρα ή κάτι αφίσες που δείχνουν παιδοφιλικές εικόνες ή από κάποιους καλλιτέχνες, ο Θεός να τους κάνει καλλιτέχνες, που δείχνουν ανθρώπους να κρατάνε κεφάλια κομμένα και να τα ανταλλάσσουν, λες και είναι μπάλες. Μέσα στις τουαλέτες επίσης φρικτές εικόνες, και όλα αυτά σε μια πιτσαρία στην οποία υποτίθεται ότι πάνε οικογένειες με τα παιδιά τους. Τέλος πάντων, έχει γίνει μεγάλος δώρος στο διαδίκτυο για αυτό το θέμα, τερατώδης δώρος. Πάντως εδώ στην τα Ελλάδα χρόνια που είμαι εγώ στο ίντερνετ, που είναι 17, δεν έχω δει τέτοιο δώρο άλλη φορά για σκάνδαλο. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ακούσει τίποτα? Έχεις ακούσει κάτι από τα συστημικά όπως λέγονται μέσα? Σου λέω, μια πολύ μικρή, λένε οι χρήστες που επισκέπτονται τα βίντεο μου και σχολιάζουν, μια πολύ μικρή αναφορά από έναν δημοσιογράφο, προτιμώ να μην αναφέρω το όνομά του, και τίποτα παρακάνω. Ενώ ο τόπος κάθε του μέρα ΠΟΑ, ειδικά στην Αμερική, για αυτό το θέμα. Εγώ παρακολουθώ κάθε μέρα πόσα site, καθημερινά τώρα για χρόνια, λόγω και της δουλειάς μου. Εφημερίδες διαβάζω, περιοδικά, τοπικά, αθηναϊκά, πανελλαδικής εμβέλειας δηλαδή, ξένα site. Να πω, το μόνο που δεν θα έχω δει να έχει πάρει έκταση. Και μετά θα εστιάζω σε αυτόν, γιατί αυτός είναι Μαρίζα, και δεν πρέπει να εστιάζουμε σε αυτόν. Θέλω να πω ότι λογίζεται ως ο 41ος πιο σημαντικός άντρας στη Ουάσιγκτον, παρακαλώ, πιο ισχυρός μάλλον, ότι έχει πάρει δωρεές, εντός εισαγωγικών τη λέξη δωρεά, τη λέω πάντα, και από τη Χίλαρη Κλίντον, και μάλιστα έχει βγει και email που τον ευχαριστεί για τις υπηρεσίες του, δωρεά και από τον κύριο Σόρος, επίσης. Έχει επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο 5 φορές,
Μία βεβαιωμένα έχει δει και τον ίδιο τον Ομπάμα. Και πες μου, σε παρακαλώ, ένας κύριος που έχει πιτσαρία, τι δουλειά έχει να πάει 5 φορές στο Λευκό Οίκο από τη στιγμή που είναι υποχρεωτικό ό,τι φαγητό σερβίρεται στον Λευκό Οίκο να μαγειρεύεται στις κουζίνες του ίδιου του Λευκού Οίκου για λόγους ασφαλείας. Ναι. Έτσι. Και σταματάει για τον κύριο Αλφαντή εδώ. Το θέμα μας είναι κύριος... Πώς τον είπες αυτόν, Αϊφαντής. Αϊφαντής. Ναι, Αϊφαντής. Αϊφαντής. Ναι. James Αχιλλέας Αϊφαντής, παρακαλώ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός είναι ένα από τα σειράκια του κυκλώματος. Τα μεγάλα αφεντικά είναι η Χίλαρη, είναι ο Τζον Ποντέστα και ο αδερφός του Τόνι Ποντέστα, η μητέρα των οποίων επίσης είναι Ελληνίδα, άλλο όνειδος για τον ελληνισμό, τα λέω και είμαι θυμωμένη, ο οποίος θεωρείται βεβαιωμένα, ξαναλέω, σαδιστής, παιδόφιλος, παύλα, παιδοβιαστής, έτσι. Ναι. Θα πω το εξής για τον κύριο Ποντέστα, που είναι απίστευτο αλλά αληθινό. Είναι φρικτές και ανατριχιαστικές προεκτάσεις αυτού του τερατώδους σκανδάλου. Πάμε πίσω στο 2007. Το Μάιο του 2007, δεν ξέρω αν πρέπει να θυμάστε την ιστορία της εξαφάνισης μικρής Μάντλιν Μεκάν. Ναι, το θυμάμαι βέβαια. Σε θέρετρο της Πορτογαλίας το Μάιο του 2007. Ναι. Το FBI έχει στοιχεία ότι οι αδερφοί Ποντέστα βρίσκονταν στο ίδιο θέρετρο στις 3 Πέμπτου του 7, που χάθηκε το 4χρονο κοριτσάκι και τα σκίτσα των υπόπτων καταδεικνύουν την τρελή ομοιότητα τα πρόσωπα των αδερφών Ποντέστα. Ναι. Όπως λέω, είναι βεβαιωμένο ότι οι άνδρες αυτοί ήταν στην περιοχή όταν χάθηκε μικρή. Το άλλο το τρελό που δεν γνωρίζουν οι Έλληνες, ακόμα και αυτοί που παρακολούθησαν το Pizzagate στο πρώτο μου βίντεο, είναι ότι παραπλήσια ζούσε στην πανάκριβη βίλα του ο Σερ Κλέμεντ Φρόιντ. Ο Σερ Κλέμεντ Φρόιντ είχε σεξουαλικά πολλά παιδιά. Ο κύριος αυτός πλησίασε τους γονείς, παρακαλώ, της Μάντλιν, όταν εξαφανίστηκε το κοριτσάκι, για να τους παρηγορήσει, να χτυπιέσαι. Ναι. Ο συγκεκριμένος κύριος πέθανε το 2009, 2 χρόνια δηλαδή, μετά την εξαφάνιση της μικρούλας. Μετά το θάνατό του βγήκαν τα έσχη του περί παιδοφιλίας, όπως έγινε και με τον Τζίμι Σάβιλ, αν γνωρίζεις. Η βόμβα εδώ είναι ότι αυτός ο παιδόφιλος, ο κύριος Φρόιντ, εγγονός του Σίγμοντ Φρόιντ, ξαναλέω, είχε δανείσει το σπίτι του στους αδερφούς Ποντέστα. Στους αδερφούς? Ποντέστα. Ναι. Αυτοί που είναι κύριοι, κυρίαρχοι στο δίκτυο, αυτό που σου λέω. Μάλιστα. Και του Τζον Ποντέστα τα email βγήκανε στην μπλογκόσφαιρα από τα Wikileaks. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί λέγεται πάρα πολύ αυτό, όχι μόνο πρέπει να ανοιχτεί ξανά ο φάκελος εξαφάνισης μικρής, αλλά πρέπει να τεινάξει στον αέρα αυτή τη σπήρα παιδοφύλων που λιμένεται τον πλανήτη. Δεν ξέρω αν με ακούς, Βασίλη, τα λέω βέβαια, και δεν τρέμω. Βέβαια, σ' ακούω κανονικά. Απλώς έχω συγκλονιστεί με αυτά που λες. Και βλέπουμε για μια ακόμη φορά ότι τα WikiLeaks που φαίνεται, δεν ξέρω, έτσι φαίνεται από όλες τις υποθέσεις που έχουν αποκαλυφθεί και στο παρελθόν, δεν δίνουν ψέματα. Στα 10 χρόνια που κάνουν δημοσιεύσεις στα WikiLeaks, δεν έχει καταφέρει κανένα σύστημα και κανένα καθεστώς να διαψεύσει ούτε μια δημοσίευση. Ναι. Κάποιοι λένε ότι σχετίζονται και με τη Mossad. Δεν ξέρω, μπορεί. Μπορεί να σχετίζονται και με τη Mossad. Δεν με αφορά εμένα αυτό. Εμένα με αφορά ότι έχουν βγάλει πληροφορίες που έχουν ανοίξει τα μάτια του κόσμου τα τελευταία 10 χρόνια.
δεν έχουν προτάξει ούτε ένα στοιχείο διάψευσης. Όλοι όσοι εχθρεύονται τον Ασάνς και θέλουν να τον σκοτώσουν, όπως έλεγαν και πολλές τηλεπερσόνες στην Αμερική, μας σκοτώστε τον επιτέλους. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν τώρα τα μέσα ενημέρωση εκεί δημονοποιούν όλους τους εξαιρετικούς ερευνητές στο Reddit και αλλού, που βγάζουν στο φως φοβερά πράγματα μετά από αυτά τα emails που βγάλαν τα Wikileaks. Ναι. Και όπως είπες και εσύ, τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης, όπως τα δικά μας, ούτε καν αναφέρουν το θέμα. Προσπαθούν να το θάψουν. Τώρα θα θέσω ένα θέμα στο τραπέζι της κουβέντας. Βέβαια δεν ξέρω αν μπορεί να αποδειχθεί κάτι, για να μην μας λέει ότι δημιουργούμε και εντυπώσεις. Πολλές φορές και μαζί από αυτή εδώ την εκπομπή, τον κώδικα μυστηρίων, και εσύ έχεις αναφερθεί και άλλοι που φιλοξενώ, στο θέμα των εξαφανίσεων παιδιών, ότι είναι τεράστιο το θέμα και ότι έχει προεκτάσεις, έχουν υποθεί τέτοια πράγματα και από άλλους ερευνητές. Ναι. Εντάξει, να θέσουμε ένα ερώτημα, να βάλουμε ένα ερώτημα, μήπως μπορεί να έχουν σχέση όλα αυτά με αυτό που συζητάμε τώρα, σήμερα. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι έχουν άμεση σχέση. Το είναι κομβική σημασία όμως τώρα. Παιδιών και θανάτωσης παιδιών σε σατανιστικές τελετές πάντα μιλάμε. Είναι τεράστιο και έχει απλώσει πλοκάμια σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Να μην έχουμε καμία αμφιβολία και όσοι έχουν μικρά παιδιά να προσέχουν διπλά και τριπλά. Δεν θέλω να φοβήσω κανέναν, θέλω να ενημερώνω και να προειδοποιώ. Ναι. Τι επίσης... άλλο τώρα, γιατί μου έκοψε τον ήρμο. Είχες πει πολλές φορές στο παρελθόν που κάναμε τις εκπομπές και για τη Χίλαρη Κλίντον, εσύ, ότι και για τη Χίλαρη υπήρχαν στοιχεία για το ότι ίσως να ανήκει σε σέκτες περίεργες. Ναι, 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 η Χίλαρη... Δηλαδή κάποιος που θέλει να ψάξει το παρασκήνιο αυτό έχει γερό στο μάχη και κυρίως τα έχει καλά με τον εαυτό του και είναι ένας άνθρωπος που θέλει να λέει αλήθειες τουλάχιστον σε αυτούς που τον ακούνε, δεν είναι δυνατόν να μην σκεφτεί ότι μπορεί όλα αυτά να έχουν κάποια σχέση. Και θα πω και κάτι άλλο τώρα, γιατί πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, ξέρεις, τη διάβαζα. Το έχω και τώρα ανοιχτό μπροστά μου. Έχω site ανοιχτά για να βλέπω και τις εξελίξεις παράλληλα με το Ρώσο πρέσβη. Διαβάζω στο Newsit, ας πούμε, το site το αθηναϊκό του Ευαγγελάτου. Λέει για τον Κατσούλα ότι αποφυλακίστηκε ο σατανιστής της Παλίνης, ασημάκης Κατσούλας, έτσι, 45 χρονών πλέον. Και θέλω να, δεν θέλω να σταθώ τώρα σε αυτό τόσο, όσο σε κάτι άλλο. Ο Κατσούλας, όταν τον είχαν πιάσει τότε το 1994, από τότε ήταν, είχε γυρίσει και είχε πει: τι με πιάνετε, λέει, εμένα. Υπάρχουν, λέει, σατανιστές, λέει, ψηλόβαθμοι με γραβάτες και όχι που σφάζουν κοκόρια με μπλούζες με πεντάλιθες. Μα και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε συλλήψεις ένα σωρό, αλλά για σατανιστικά τελετουργικά και δολοφονίες σατανιστικές, τίποτα. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν σε ανώτερα κλιμάκια. Είναι απολύτως βέβαιο. Το σκάνδαλο τώρα αυτό που λέμε ξέσπασε, έσκασε ακριβώς μετά την εκλογή του Τραμπ. Ο ίδιος ο Τραμπ δεν έχει πει κουβέντα γι' αυτό, ακόμα τουλάχιστον. Αλλά οι θολοαριστερίζοντες της χαζαρικής κουλτούρας παλεύουν να στρέψουν ένα δίθεν hoax εναντίον του. Αδιαφορώ για τον Τραμπ προσωπικά, απλά βλέπω μια τόσο ηλίθια ρητορική που μου προκαλεί ναυτία. Και μέσα στην κοινότητα των ερευνητών συνωμοσιολόγων ακόμα έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Το ένα βέβαια στο οποίο βρίσκομαι εγώ είναι αυτό που θέλει το πίτσα και μια στιγμή πραγματικότητα, ακόμα και αν τα Wikileaks είναι ύποπτα, όπως είπα και προηγουμένως, το γεγονός ότι όσα έχουν δημοσιεύσει ως τώρα είναι παληθευμένα, επαληθεύει ατράνταχτα και τα email του Ποντέστα, ο οποίος έκανε στις ανταλλαγές email του, κανόνιζε συναντήσεις και πάρτι και όργια με παιδάκια. Να μην αναφερθώ σε ειδικές λεπτομέρειες, γιατί είναι αειδιαστικές για τον κόσμο. Απλά θέλω να σου τονίσω σε αυτό το σημείο ότι κάθε χρόνο στην Αμερική
χάνονται 800.000 παιδιά, εκ των οποίων ελάχιστα βρίσκονται, γύρω στα 5.000 βρίσκονται είτε νεκρά είτε επιστρέφουν σπίτια τους. Για τα υπόλοιπα αγνοείται η τύχη τους. Εμπλέκονται και υπηρεσίες σε αυτό το κύκλωμα. Ναι. Όπως η Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων στην Αμερική. Και τώρα βγαίνουν όχι μόνο τα συστημικά τηλέφωνα σε μια προσπάθεια να κουκουλώσουν αυτό το σκάνδαλο, αλλά υπάρχει και μια μερίδα από την ίδια τη συνωμοσιολογική κοινότητα που έχει καταπιεί αυτή την αφηγηματική των μέσων ενημέρωσης και θεωρεί το θέμα hoax. Δεν είναι hoax. Δεν είναι hoax, γιατί είναι η πρώτη φορά που, ενώ συζητάμε χρόνια για την ύπαρξη αυτών των κυκλωμάτων και των σατανιστών, οι οποίοι επεκτείνονται όλο και περισσότερο, το συζητάμε χρόνια, έχω βγάλει πάρα πολλά και βίντεο πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά αυτή τη φορά το σημαντικό είναι ότι με αυτή την διαρροή των emails υπάρχουν χειροπιαστές αποδείξεις για αυτό που γίνεται. Τι να πω δηλαδή. Και φυσικά, επειδή έχουν βγει όλες οι αποδείξεις, και επειδή δεν μπορεί να σταματήσει, ένα ποτάμι που δεν μπορεί να σταματήσει, τώρα παλεύουν να το φημώσουν και στο ίντερνετ. Το YouTube έριξε βίντεο που αφορούσαν αυτό το σκάνδαλο από μεγάλα YouTube κανάλα. Ναι. Όπως η Really Graceful, η οποία εκτός του strike που έφαγε με το ρίξιμο των βίντεο της, δέχτηκε επιθέσεις και στην έξω ζωή της, απειλές κατά της ζωής της, και τη στείλανε και ένα χρησιμοποιημένο προφυλακτικό από ένα αρρωστημένο άτομο. Έτσι, το οποίο βρήκε με κάποιο τρόπο τη διεύθυνσή της. Ο scariest movie ever, μιλάμε για μεγάλα YouTube κανάλια, με 200.000 συνδρομητές τώρα, έτσι. Εγώ το δικό μου είναι μαρίδα μπροστά σε αυτό. Ναι. Ο scariest movie ever έκανε ένα live ένα βράδυ. Έτυχε να το ακούσω και οι hackers του συστήματος έκαναν παρεμβολές μέσα στο live με ουρλιαχτά και άλλα άθλια πράγματα που φωνάζανε για να τον εμποδίσουν να κάνει live συζήτηση για αυτό το θέμα, για το θέμα Pizzagate. Ο δημοσιογράφος David Seaman, που έγραφε στη Huffington Post και ήταν συνεργάτης με πολλά άρθρα, αξιόλογος δημοσιογράφος, όχι δημοσιοκάπρος, απολύθηκε πάρα αυτά πριν σκάσει το σκάνδαλο, επειδή αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας της Χίλαρη. Τώρα έχει κανάλι στο YouTube με πάνω από 100.000 συνδρομητές και με δυνατή απήχηση. Του έριξαν και εκείνο βίντεο, το οποίο δεν έκανε τίποτα που να παραβιάζει τους κανόνες του YouTube. Απολύτως τίποτα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Θέλω επίσης να αναφερθώ στον Breitbart. Θυμίζει και το θέμα με τον ερευνητή που λέγαμε πριν από λίγο καιρό που φύγει από τη ζωή, τον Max, πώς τον λέγανε, τον Weber, πώς τον λέγανε. Σε σένα θυμάσαι που 8-11 του βγήκα την ημέρα των εκλογών, βγήκα και σου μίλαγα. Ναι. Και σου έλεγα για τον Max Pierce κάποια αποστροφή μου, αν θυμάσαι. Σου είπα ότι είχε πει ότι κινδυνεύει η ζωή μου, γιατί θα βγάλω, εγώ δεν θα σταματήσω, θα βγάλω πάρα πολλά άπλυτα για τη Χίλαρη. Το θυμάσαι? Το θυμάμαι βέβαια, ναι, το θυμάμαι. Και λίγο μετά πέθανε. 39 χρονών, ακμεότατος, υγιέστατος. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι άλλο για να μην το ξεχάσω, είναι σημαντικό αυτό. Θέλω να πω για τον Andrew Breitbart. Ποιος είναι αυτός? Ο Andrew Breitbart ήταν μια μεγάλη τηλεπερσόνα και δημοσιογράφος στην Αμερική. Οι νεκροί που σχετίζονται με το συγκεκριμένο τσούρμο, Κλίντον, αδερφή, Ποντέστα κλπ. Είναι πάρα πολλοί. Ένας από αυτούς, κατά τη γνώμη μου, είναι και ο Breitbart, που έκανε μια σοκαριστική δήλωση για το Ποντέστα,
πολύ πριν βγουν αυτά τα email που βγήκαν τώρα και την είχε κάνει μπροστά στις κάμερες στα τέλη του 2011. Ναι. Και μάλιστα είχε ανεβάσει και ανάλογο tweet. Λοιπόν, και στα καλά καθούμενα, ο Breitbart στα τέλη του 2011 έκανε αυτές τις δηλώσεις μπροστά σε κάμερες, βρίζοντας τον Ποντέστα. This is a concerted effort. This is a concerted effort. Politics of personal destruction. Fuck you, John Podesta. All right, well, you see where I'm coming from. Okay, yeah. When I talk, that's because I'm interested in this ongoing whatever the hell they're doing. What's in your closet, John Podesta? Big Podesta? Big Soros? Do you want us to play these games? Because we're playing to win. Θα σου πω τη δήλωση μετά. Mm-hmm. Λοιπόν, και στις 29 Δευτέρου του 12, δηλαδή 3 μήνες μετά, κατέρευσε καθώς περπατούσε. Τον πήγαν στο νοσοκομείο και πέθανε από υπερτροφική, λέει, καρδιοπάθεια στα 43 του. Οκ. Okay. Ποια ήταν η δήλωση που είχε κάνει? Με λίγα λόγια, τον κατηγορούσε τον Ποντέστα δημόσια για διακίνηση παιδιών ως σεξουαλικούς σκλάβους, δηλαδή παιδιά που υπέστησαν ασέλγια, βασανιστήρια και γενικά κακοποίηση. Αυτό το έγραψε δημόσια και στο Twitter την ίδια μέρα. Και το είπε και δημόσια, όπως σου είπα, μπροστά στις κάμερες, ανοιχτά και κανονικά. Ναι. Και έβριζε τον Ποντέστα. Λοιπόν, τη μία μέρα είπε δε ότι θα τον σκοτώσουν, 28 Φλεβάρι, και 29 Φλεβάρι πέθανε. Λέγεται ότι είχε φοβερά στοιχεία που ενέπλεκαν μεγάλο κύκλωμα σατανιστών και τον ίδιο τον Ομπάμα. Λογικό ήταν λοιπόν να πάθει καρδιακή προσβολή. Το περίεργο, ξέρεις ποια είναι? Ποιο? Και άλλο περίεργο. Μας έχουν σηκωθεί οι τρίχες. Το περίεργο είναι ότι και ο ιατροδικαστής που του έκανε την νεκροψία πέθανε από δηλητηρίες με αρσενικό. Πότε λες? 2 ώρες αφού είχε καταθέσει την έκθεση με τα ευρήματα από την νεκροψία του Breitbart. Διαβολική συμπτωσή. Εγώ, φίλε Βασίλη, γνωστόν δεν πιστεύω στις συμπτώσεις ούτε στα τυχαία. Τι να πει κανείς? Είναι τα κομμάτια στο puzzle τελικά. Νομίζω ότι σου δώσα αρκετή τροφή για σκέψη και σε σένα και στο κοινό σου απόψε. Εννοείται. Πες μας τώρα λίγο για τα βίντεο. Πριν από λίγες ημέρες είχες κάνει το πρώτο. Το είχες ανακοινώσει τότε και στην εκπομπή μου πριν από περίπου ένα μήνα. Βεβαίως. Τώρα έχει κυκλοφορήσει και δεύτερο, μεταφρασμένο, αποτιτλισμένο, επεξεργασμένο. Όχι, το δεύτερο τώρα, αυτά που σου λέω θα τα έβγαζα σε βίντεο. Τώρα με εξυπηρέτησες και θα βγάλω το τη δική μας συνομιλία σε βίντεο. Ναι, βέβαια. Αυτά, άρα, λοιπόν, Βασίλη, γίνονταν. Και στο κανάλι σου, αν μπουν τώρα, θα δουν το πρώτο βίντεο και σε λίγες μέρες το επόμενο, δηλαδή. Ή υπάρχουν ήδη δύο? Όχι, υπάρχει το πρώτο. Ναι. Το οποίο σου λέω έχει μέχρι στιγμής 18.200 κλικς. Mm-hmm. Προβολές δηλαδή, εννοώ. Ναι. Αυτά που σου λέω γίνονταν και παίζουν από τη δεκαετία του 50 τουλάχιστον. Ναι. Και τώρα βγαίνουν όχι μόνο τα συστημικά περέφωνα σε μια προσπάθεια να το κουκουλώσουν, αλλά και μια μερίδα από την ίδια, όπως σου είπα, τη συνωμοσιολογική κοινότητα, το αντικρούει και λέει ότι είναι παγίδα, ότι είναι ψυχολογική επιχείρηση και θα το δεχόμουν αυτό, θα το σκεφτόμουν, θα το λάβαινα υπόψη μου αν δεν είχε αποδειχτεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι τα email του Ποντέστα, από τον οποίο ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα, είναι αυθεντικά και βεβαιωμένα ιντερνετικά, ότι είναι από το λογαριασμό του, από το δικό του email δηλαδή. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή τώρα αυτά που σου είπα για τη μικρή Madeleine Kahn, για τον Breitbart και άλλους που έχει πάει το μαύρο σκοτάδι, αλλά αυτοί εδώ σχετίζονται ειδικά με αυτό το θέμα, γιατί είναι πάνω στο κύκλωμα διακίνηση παιδιών.
Θα ξαναπώ ότι αυτό το κύκλωμα, εντάξει, εδώ πέρα εντοπίστηκε στη Ουάσιγκτον, στα μεγάλα κεφάλια. Γιατί το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Αλλά το κύκλωμα είναι τερατώδες. Έχει απλώσει πλοκάμια σε όλη την Ευρώπη. Και δυστυχώς έχει έρθει και στην Ελλάδα. Και όπως πολύ σωστά ανέφερες την υπόθεση της μικρής Άννη, θεωρώ ότι είναι μια ιστορία που αφορά τέτοιο κύκλωμα. Κάτσε να σου πω τώρα κάτι γι' αυτό. Και γιατί μας λένε ότι πάντοτε δήθεν πρέπει να ακούσουμε τα αθηναϊκά, τα κανάλια ή τα μέσα γενικότερα. Εντάξει, δεν λέω, η Αθήνα είναι το επίκεντρο. Αλλά και ούτε θέλω να περιαυτολογήσω. Πέρυσι είχα φιλοξενήσει τον Νίκο το Γόνα από τα κατοχικά. Ναι. Ο οποίος είχε πει στην εκπομπή ο άνθρωπος και επιβεβαιώθηκε μετά. Είχε πει, εγώ πιστεύω ότι η δολοφονία της μικρής Άννη δεν είναι έτσι όπως μας την παρουσίασαν, ότι υπήρχαν και άλλα άτομα που συμμετείχαν και ότι ίσως είχε πει το παιδί να θυσιάστηκε και είχε μιλήσει γενικότερα για τους επικυριάρχους και για μέρη στον πλανήτη. Ναι, συμφωνώ απόλυτα με τον Νικόλα πάνω σε αυτό. Είχε θέμα. Πει πράγματα πολύ προχωρημένα, δηλαδή είχε μιλήσει για αρχαίους θεούς που τους στρέφουν με αίμα, είχε μιλήσει για περιοχές στον πλανήτη που δεν τις έχει δει ανθρώπου μάτι και εκεί οι επικυρίαρχοι πηγαίνουν ανθρώπους που τους έχουν απαγάγει. Μιλάμε για πράγματα τώρα έτσι πολύ προχωρημένα. Δεν μου λέει τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς. Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς που είναι και αυτή μέσα στο κόλπο, την έχει δει. Τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς. Έχω φάει σε κάρτα στο βίντεο μου, στο πρώτο βίντεο. Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς είναι 70 ετών και δεν μοιάζει πάνω από 35. Κανένα lifting και καμία πλαστική δεν μπορεί να το πετύχει αυτό. Πώς γίνεται λοιπόν αυτή η γυναίκα η οποία διαπιστωμένα δεν έχει, φαίνεται ότι δεν έχει κάνει παρεμβάσεις πλαστικές και τέτοιες, πώς γίνεται να είναι 70 γεμάτα, κλεισμένα και να φαίνεται 35. Κάποιοι λένε ότι πίνει αίμα μικρών παιδιών ή τέλος πάντων κάτι κάνει με το αίμα μικρών παιδιών που την κρατούν σε νεότητα. Σε μια διαρκή και άφθαρτη νεότητα. Μάλιστα. Και αν τελειώσω αυτό που έλεγα για τη μικρή Άννη, ο Νίκος Γόνος μας είχε πει ότι εγώ πιστεύω ότι ήταν περισσότερη στη όλη αυτή φάση με το κοριτσάκι που έχασε τη ζωή του, τη συγκλονιστική αυτή υπόθεση. Και μετά από λίγο καιρό τα κανάλια είχαν πει και τα μέσα γενικότερα ότι αποδεικνύεται από την έρευνα πως συμμετείχαν και άλλοι και ότι δεν ήταν ένα ξέσπασμα ίσως του πατριού της, ότι ίσως το παιδί να του αφαίρεσαν τη ζωή σε κάτι σαν τελετή. Τα λέγανε, τα θυμάμαι τώρα έτσι, στα μέσα. Βεβαίως. Καταρχάς δεν βρέθηκε ποτέ δηλαδή, το πτώμα του παιδιού. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που τα λένε είναι αυτά. Γνωστό, είναι γνωστό ότι σατανιστικά τελετουργικά όταν σκοτώσουν ένα παιδάκι, μετά το τρώνε. Τι να πω. Συγγνώμη Αφρικάρο, ζητώ χιλιά συγγνώμη από τους ακροατές σου. Αλλά βέβαια σίγουρα. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι υπαρκτά. Είτε τα δεχόμαστε εμείς, είτε μας φαίνονται αδιανόητα, γιατί είμαστε άλλες ψυχές και ζούμε σε άλλο κόσμο και σε άλλη πραγματικότητα. Αλλά αυτά τα πράγματα, παιδιά, είναι υπαρκτά. Και ένας λόγος που παλεύω και παλεύουμε πολύ, όχι μόνο εγώ, να ανατραπεί αυτό το σάπιο σύστημα είναι γιατί το διοικούν τέτοιοι αποκτηνωμένοι. Δεν θα τους πω ανθρώπους, συγγνώμη. Θα τους πω ανθρωπόμορφους. Όχι ανθρώπους. Ναι. Αυτά μάλιστα είναι τελετουργικά που έρχονται από την αρχαιότητα και τα κρατούν και τα διατηρούν. Όπως από την εποχή του θεού Βάλ που ήθελε να τρώει βρέφη και του πετάγαν στην πυρά βρέφη. Είναι πάρα πολύ φρικτά αυτά, αλλά δυστυχώς έτσι γίνεται και αυτές τις πρακτικές. Σε αυτές τις πρακτικές ενδίδουν πάρα πολύ από τους σημερινούς ηγέτες τουλάχιστον της Δύσης. Και στην Αγγλία υπάρχουν πάρα πολλά σκάνδαλα που σκάνε ένα-ένα για παιδοφιλίες, παιδοβιασμούς και θανάτωση παιδιών.
Και στην Αγγλία γίνεται αυτό πάρα πολύ. Τι να πω, εγώ έχω συγκλονιστεί με όλα αυτά που μας έχεις πει σήμερα. Όπως είπα και πριν, είναι να σου σηκώνει την τρίχα με όλα αυτά. Τώρα το αν θα συνεχίσει κάποιος να ψάξει, είναι καθαρά θέμα δικό του, αν έχει το στομάχι και αν, όπως είπα, αγαπάει την αλήθεια τουλάχιστον. Γιατί αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαία όλα αυτά. Και παρά έξω και έσκασε και διαβρύνθηκε στα τέλη του Νοέμβρη. Εγώ ανέβασα αυτό το βίντεο για το Pizzagate και τώρα το δικό σου θα είναι το νούμερο 2. Εγώ το ανέβασα εκείνο το πρώτο, στο 1η του Δεκέμβρη. Σε πληροφορώ ότι ενώ τα ξέρω, τα έχω εξετάσει, τα έχω ερευνήσει εδώ και χρόνια, επειδή μου το έφερε πολύ κοντά, δηλαδή λες και τους αγγίζω πια, έχω αρρωστήσει με αυτό το πράγμα. Έχω κυριολεκτικά αρρωστήσει. Και πρέπει κάποτε, τέλος πάντων, να καθαρίσει ο πλανήτης από αυτή την κόπρο του αυγία. Ναι. Αυτά είχα να πω. Για την Μάλιστα. ώρα. Λοιπόν, η φήμωση είναι τρομερή. Σε αυτό το σημείο. Σου προτείνω, αν το ανεβάσεις σε βίντεο, να μην γράψεις Pizzagate στα αγγλικά, να το γράψεις στα ελληνικά, γιατί μπορεί να σου ρίξουν το βίντεο. Να σου λογοκρίνουν. Η φήμωση που παίζει στο Twitter, στο Reddit ιδιαίτερα και στο YouTube δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο. Έχει κηρυχτεί κανονικός πόλεμος γιατί προσπαθούν να το συγκρατήσουν, έχουν πανικοβληθεί. Εγώ θεωρώ ότι οι επικυρίαρχοι είναι σε πολλά επίπεδα σε φάση πανικού. Σήμερα που μιλάμε σκοτώθηκε ο πρέσβης της Ρωσίας στην Τουρκία. Ναι. Θεωρώ ο Πούτιν είπε ότι αυτή η πράξη είναι προβοκάτσια, ότι πρέπει οπωσδήποτε, είδα μια αρχική δήλωση του τρίλεπτη, ότι πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί ο υπεύθυνος, αυτός που έδωσε την εντολή στον 22χρονο αστυνομικό να κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί αυτός ή αυτή είναι υπεύθυνοι και προσπαθούν να υπονομεύσουν την προσπάθεια που κάνει να σταθεροποιήσει και να λύσει το Συριακό. Mm-hmm. Ποιοι δεν θέλουν να λύσουν το Συριακό, μόνο το Ισλαμικό κράτος? Όχι βέβαια. Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θέλουν να λυθεί. Από και κυρίως οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι βγάλουν μόνο τα συμπεράσματά του. Ναι. Πάντως ο Πούτιν δήλωσε αποφασισμένος, έχει ήδη σχηματίσει ερευνητική επιτροπή να φτάσει σε βάθος και να κάψει τους υπευθύνους. Έτσι το είπε επί λέξη. Εντάξει, αυτό είναι ένα παράπλευρο άσχετο με το Pizzagate, αλλά επειδή έγινε σήμερα οφείλα να σου το πω. Καλά έκανες. Καλά έκανες και το επισημαίνεις. Λοιπόν, και καταδεικνύει ένα πανικό. Εμένα μου δείχνει ένα πανικό από πλευράς τους. Mm-hmm. Από πλευράς των επιχειρήαρχων, των τσαδανόπληκτων που τους λέω. Γενικά έχουν ένα πανικό και κάνουν σπασμωδικές και ηλίθιες κινήσεις. Ναι. Αυτά, Βασίλη μου, είχα να σου πω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κανάλι σου να μας θυμίσεις ξανά στο YouTube, όσοι μας ακούν να μπουν εκεί να δουν τα βίντεό σου. Βασούλα 2908. Το γράφεις άλλωστε, οπότε δεν θα το χάσω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Εγώ σε ευχαριστώ. Ειλικρινά, φίλοι μου, δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Μια εβδομάδα τώρα προσπαθώ να συγκροτήσω τη σκέψη μου, γιατί παρασύρθηκα κι εγώ από την οργή και την αηδία. Και το χάσα. Και μόλις σήμερα κατάφερα να μαζέψω τα κομμάτια μου και να ετοιμάσω ένα βίντεο ώστε να ενημερώσω για το θέμα που από τότε που το δημοσίευσαν τα Wikileaks προκάλεσε μεγάλη αίσθηση στην κοινότητα των ερευνητών συνωμοσίας, μια αίσθηση που μέρα τη μέρα, ώρα την ώρα, καθώς ανακαλύπτουν νέα πράγματα, γιγαντώνεται. Αυτή τη φορά τα Wikileaks ξεπέρασαν τον εαυτό τους,
βγάζοντας το φως αλληλογραφία μέσω email του Ποντέστα, που δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι και μέσα στην ίδια τη Ουάσιγκτον υπάρχει δίκτυο σεξουαλικής διακίνησης, βιασμών, βασανισμών και θανατώσεων παιδιών, και να εκπληρώνεται το σατανικό τους τελετουργικό και να ικανοποιούνται οι κανιβαλιστικές τους ανάγκες. Ένα κεντρικό σημείο της διακίνησης των παιδιών είναι η πιτζαρία ονόματι Comet Pizza. Μπορεί να την ακούσετε και Ping Pong Pizza στη συνέχεια στο βίντεο. Η οποία πιτζαρία ανήκει σε κάποιον James Alifandi, ο οποίος δυστυχώς εκ του ονόματός του φαίνεται να είναι ελληνικής καταγωγής. Πραγματικό όνειδος για τον ελληνισμό. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε τα σχετικά για αυτόν τον κύριο. Ακριβώς επειδή η πιτσαρία αυτού του εσχρού ατόμου είναι κεντρικός κόμβος διακίνησης παιδιών σε αυτή τη φρικτή ιστορία που αποκαλύφθηκε, το σκάνδαλο αυτό ονομάστηκε Pizzagate. Ένα σκάνδαλο που στα χρόνια που ζω όμοιό του δεν έχω ξανακούσει και το θεωρώ σκάνδαλο ολικής. Το σκάνδαλο των σκανδάλων, αν θέλετε. Αποκαλύπτονται πράγματα σοκαριστικά για κάθε φυσιολογικό άνθρωπο. Στο site μου έγραφα χρόνια τώρα για τις πρακτικές αυτές των υψηλά ιστάμενων σατανιστών. Στο κανάλι μου επίσης ανέβαζα βίντεο σχετικά με αυτό το αδιανόητο αλλά δυστυχώς υπαρκτό ζήτημα. Και πολλοί ήταν αυτοί που μου έλεγαν πως έχω καταντήσει νευρασθενική έως και αιμονική με τους σατανόπληκτους. Ήρθε η ώρα που πλέον υπάρχουν αποκαλυπτικά στοιχεία πέραν κάθε αμφισβήτησης, γι' αυτό και δεν το αγγίζουν τα συστημικά ΜΜΕ, δεν μπορούν να τα αντικρούσουν. Είναι στοιχεία που δικαιώνουν όλους μας, όλους εμάς που τα επικοινωνούσαμε τέλος πάντων. Δικαίωση πικρή μεν, λυτρωτική δε. Πρέπει να ομολογήσω πως παρόλο που τα έλεγα, παρόλο που πίστευα ότι συνέβαιναν, σοκαρίστηκα ή μάλλον ευνηδιάστηκα με αυτές τις αποκαλύψεις. Από την αρχή του χρόνου έλεγα πως το 16 θα είναι η χρονιά των αποκαλύψεων, αλλά τόσο μεγάλη αποκάλυψη άφησε άναυδη ακόμα και εμένα. Μετά από αυτή τη φοβερή δημοσίευση των Wikileaks, ο Ασάντς δεν δίνει σημεία ζωής και τα ίδια τα Wikileaks δημοσιεύουν απλά κάποια πράγματα που αφορούν τη δεκαετία του 70, τίποτε άλλο σχετικό με το πλέγον σκάνδαλο Pizzagate, και αυτό κάνει πολλούς να πιστεύουν πως τον σκότωσαν. Θα δείξει. Το αξιοσημείωτο επίσης σε όλο αυτό είναι πως ενώ γίνεται ο χαμός παρά τις προσπάθειες του Twitter, του Reddit και άλλων μέσων δικτύωσης να λογοκρίνουν το θέμα, οι εμπλεκόμενοι Clinton, Ποντέστα, ο αδερφός του Ποντέστα, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς και άλλα μπουμπουκιά τηρούν σιγήν ηχθείως. Μόνο ο Αλιφαντής, από ό,τι άκουσα, βγήκε σε ένα συστημικό κανάλι για να κλαφτεί για την κακομεταχείριση και καλά που έχει υποστεί. Στη συνέχεια θα δείτε ολόκληρο το βίντεο του Press Reset Earth που παρουσιάζει τα σχετικά με το σκάνδαλο αρκετά καλά, αν και ήταν και εκείνος σοκαρισμένος ακόμα όταν έκανε αυτό το βίντεο. Αμέσως μετά θα δείτε ένα απόσπασμα από την εκπομπή του Jeff Renz και στο τέλος άλλο ένα απόσπασμα από ένα σπουδαίο βίντεο που ανέβασε ο χρήστης A Call for an Uprising. Γενικά, συνολικά το βίντεο έχει διάρκεια μισή ώρα και θα σας δώσει σαφή εικόνα για το σκάνδαλο αυτό, για το οποίο βουίζει η μπλογκόσφαιρα στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα όλη η φύση ησυχάζει. Επίσης το θέμα είναι τεράστιο και διαρκώς ανακύπτουν νέα στοιχεία, οπότε ίσως να χρειαστεί να ανεβάσω και άλλο βίντεο ή άλλα βίντεο αργότερα. Για την ώρα δείτε τον Press Reset και τα υπόλοιπα που σας είπα πριν. Hello everybody, it's Press. So, I haven't had a story
shake me to my core like this one in a really long time. I'm sure many of you have heard by now, it's trending on Twitter, although Twitter is censoring it. It's trending on Facebook and Google and stuff like that as well. Pizzagate. Now, before I get into any of the evidence surrounding this issue, I just want to say this. Instantly, we have to take this evidence seriously. We have to take this theory seriously. Because it's already been proven and admitted that Hillary Clinton and her posse are connected with pedophile rings. For instance, the Clintons were very close with Jeffrey Epstein, and you know, were involved with his plane, the Lolita Express, which on record was a pedophile getaway that, you know, he was running, a massive pedophile ring. Jeffrey Epstein, look it up. Everything I say in this video is going to be sourced in the description box below. This isn't a conspiracy theory. This is admitted. Number two, we have Anthony Weiner, the husband to Clinton's right-hand woman, Huma, who was caught sexting a 15-year-old girl. And we know about that. We also have, you know, other people like Jimmy Savile, who was really, really close with the royals over in the UK, who after he died, it was found that he was a pedophile. So we have to understand that there's a lot of credibility in this, you know, conspiracy theory, whatever you want to call it, that there are elite satanic pedophile rings that operate around the world and they're all connected with one another. And they're in very, very high places of power. The top echelons of government, politics, banking, religion, etc., even the military. And there not only are stories admitted and pedophiles who were, you know, exposed, all confirmed, related to the Clintons and the royals and stuff like that, but also there have been numerous eyewitnesses, victims, who have come forward and talked about this in depth. No reason to do this for fame or fortune. None of them are making money off this. People like Kathy O'Brien, who allege that Hillary Clinton and Bill Clinton, as well as many others, were involved in, you know, child sex acts and violence and drug trafficking and stuff like that. So when I first heard about Pizzagate and these revelations with the leaked Podesta emails, seemingly John Podesta and others using code words like pizza and walnuts in very, very strange ways to describe what many are saying is a pedophile network, a secret way of communicating. I approached it with skepticism, but also I know that this stuff really does go on, and it's confirmed, so, you know, it wouldn't surprise me all that much if there was an elite pedophile ring operating out of D.C., and that John Podesta and the Clintons were involved. It wouldn't surprise me. But I gotta say, it was very similar to when Trump was elected. I came out and I predicted that that would happen. But when it actually happened, I was a bit taken back at the same time. It was still very surreal, even though I predicted it would happen. Looking into this Pizzagate situation, I'm blown back. I'm deeply affected by this. It really hits home realizing that this stuff is real. Seeing the evidence for myself, and I'm going to show some of it to you right here. This is a very, very, very serious situation. And this is very, very disturbing. Very disturbing. Now, it all started when 4chaners and Redditors were looking through the Podesta emails, you know, the past few weeks, and
like I said, very, very strange use of the word pizza and the word walnuts and handkerchief and weird, these weird code phrases. One email reads to John Podesta. Hi, John. The realtor found a handkerchief. I think it has a map that seems pizza related. Is it yours? They can send it if you want. I know you're busy, so feel free not to respond if it's not yours or you don't want it. Now, one must ask themselves, a handkerchief with a map that seems pizza related? What? Now, there are many, many Redditors who claim to be, you know, connoisseurs of the dark web and stuff like that, who say that handkerchief, pizza, walnut, some of these phrases used in these emails are underground code words for pedophile terms. So pizza is supposed to be a young girl, a little girl that they molest. You know, walnut is supposed to be a colored child that they want to molest. And in these emails, if you look into them further, it seems that they're ordering children through this pedophile network for them to molest and torture. Another email reads this. We plan to heat the pool, so a swim is a possibility. Bonnie will be Uber service to transport Ruby, Emerson, and Maeve, 11, 9, and almost 7 years old. So you'll have some further entertainment, and there will be in that pool for sure. Very, very strange wording, and just very peculiar. And they're talking about little children, age 11. I mean, what is this? Now, also in these Podesta emails, we had Comet Pizza referenced several times. A pizza joint that also features ping pong, where you can have gatherings with adults and children, birthday parties and stuff like that. It's like a hipster form of a Chuck E. Cheese. An establishment which also had funds donated from Hillary Clinton and even George Soros. So yes, directly connected to Podesta and the Clintons. Now, not only via the emails, but also funding. Now, Comet Pizza is owned by a man named James Alefantis. And some 4chaners and Redditors were able to research it. And there were leaked some of these pictures from his Instagram, which is now private, so you can't see it. And some of these photos are extremely disturbing. Very, very disturbing. As you can see here, you have a child basically duct taped to a table. And this photo in particular tells me that, yes, this is indeed from James Alefantis's Instagram. It's not Photoshop. It's not fake. Because if you look up Comet Pizza and Google and look at their own photos of their pizza place, you can see the ping pong tables in the basement. And right in the background of this photo is the same ping pong table, with the same leg, same color, and all that. So this isn't made up, okay? These leaked Instagram photos are for real. You can double check what Comet Pizza looks like. And yes, these are from the inside of Comet Pizza. It's just the creepiest thing ever. And as you can see here, this very, very creepy underground windowless room with James Alefantis and his friends writing on the Instagram picture, hashtag kill room and hashtag murder, and among other things, just really, really creepy. You can see here as well this picture of a baby, and it says German baby $1,200. What's that all about? You can see these pictures of creepy coffins,
also these pictures of people in you know, eyes wide shut masks. Just really strange stuff. I mean, this runs congruent with what we've been talking about for a while now. What many eyewitnesses have been saying since the 80s, that there is an underground elite pedophile satanic cult running the West. And here's another picture from James Alefantis's Instagram. A baby holding euros. Like, why? You know? Very, very creepy. Here's another picture of a piece of pizza with people doing 69 on it. Lovely. Also, the inside of Comet Pizza in their ping pong room, they have a display of what looks like people passing around human heads. And the artist that did this is named Arrington Di Donisio, who's also the artist of this picture right here, which shows people passing around human heads. Again, yeah, it's just really creepy. This is supposed to be a place, you know, a family-friendly place for children. And it's just really weird. I think it's worth noting as well that as a result of these leaked Podesta emails, we also had the spirit cooking controversy in which Maria Abramovich invited John Podesta to a spirit cooking ceremony. And if you look up what spirit cooking is, there are pictures and Maria Abramovich admittedly engages in and conducts these rituals with blood, semen, and breast milk. Here's a picture of Maria Abramovich on the cover of Dust magazine covering the eyes of a shirtless child. Here's a picture of her during a spirit cooking ritual, smearing blood all over a little statue. Here's a picture of her smearing what looks like mock blood, partaking in pretend cannibalism. Also, Maria Abramovich, during one of these rituals, as you can see here, wrote on the wall, make a slit in your middle finger, let it bleed, and eat the pain. And you can see here in this picture of John Podesta, there's a Band-Aid on his middle finger. So we know he's going to these rituals. We know the campaign manager for Hillary Clinton, close confidant of Hillary Clinton, he's going to these. We also have John Podesta's brother, Tony Podesta, with his creepy artwork resembling the corpses that Jeffrey Dahmer used to leave after he killed his victims. Also, in an interview, Tony Podesta has actually admitted that one of his favorite artists is a person who goes by the name of Biljana Djurdjevic, whose art can be seen right here. Obvious references to pedophilia. So that's what we got going on with Alefantis and Podesta. Now, worth noting, very, very important, two shops away from Comet Pizza, literally right next door, there's another pizza place, which is kind of ironic, a pizza place next to a pizza place. It's called Besta Pizza. Interesting, because that's an anagram for beast. Many Satanists refer to Satan as the beast. And the logo for Besta Pizza can be seen here, which, by the way, they've recently changed this. Literally, like a couple days ago, they changed the logo because of this scandal, this Pizzagate scandal. It's very similar, but they took away the spiral in the middle here, in the middle of that pizza, because it's well known that
a triangle with a spiral, or just a spiral in general, is an underground code term for pedophilia. And this is according to the FBI. Now, looking at Best of Pizza, the registered agent is a man named Andrew Klein, who used to work for the DOJ as a prosecutor in human trafficking, sex slaves, pedophilia, etc. And this is exactly what they do. This is what you would expect pedophiles to do, especially if they're already in, you know, high echelons of power. Well, what do? You infiltrate the human sex trafficking overwatch committee, or whatever apparatus is in place to control that, to pursue criminals like pedophiles and human sex traffickers. It's the foxes watching the hen house, basically. And this is something that I've been researching for a while, the New World Order and stuff like that. And if you look at what these people do, what these elite pedophiles and Satanists do, anybody who's power hungry, they actually create agencies or infiltrate agencies that run contrary to what they're trying to do. So if you want to destroy the environment and have carte blanche on doing whatever you want, polluting and destroying the environment, you create the World Wildlife Fund or the World Wildlife Foundation or whatever it's called. That is what you do because, well, you have created this front that, oh yes, we're making sure that, you know, people aren't destroying the environment, but in reality, what you're doing is you're making sure nobody else can destroy the environment except you. So that's what these people do. This is a known modus operandi of the globalists. Now, also leaked onto 4chan was this photo, or these series of photos, of the owners of Comet Pizza digging what looks like weird underground tunnels or something like that in the basement of Comet Pizza. And many are speculating that there are underground tunnels to the neighboring establishments near Comet Pizza. For instance, Besta Pizza, literally two establishments away, like not even, you know, 25 feet from Comet Pizza, right there on the same street. Also across the street from Besta Pizza and Comet Pizza is Beyond Borders. Now, Beyond Borders is a organization, and one of their endeavors, one of their goals, is to end child slavery. Go figure. And guess who funds Beyond Borders? The Clinton Foundation. You guessed it. The Clinton Foundation. Again, the foxes guarding the hen house. Unbelievable. Now, considering all this evidence I just went over, considering all the different connections, all the different dots to connect, and how everything fits together, how confirmed stories and confirmed reports match up to what we're speculating here in this specific instance with Pizzagate and the Washington, D.C. pedophile ring, or at least the potential Washington, D.C. pedophile ring, allegedly involving James Alefantis, Andrew Klein, John Podesta, Tony Podesta, and, you know, by association, the Clintons. One would have to be stupid to not look into this further, to not call for the FBI to investigate this, for somebody to investigate this. This is horrible. If true, this is absolutely deplorable. The worst of the worst. Just makes me sick to my stomach. This is going on all around the world. And it looks like we may have found one of the major hubs of the satanic pedophile network in DC. Share this information. Get this trending on Twitter. Get this trending on Facebook, Google,
Instagram, whatever, because there's nothing more important. Little children being tortured, raped, killed. Justice will be served to these people. Anybody involved in these elite satanic pedophile rings will be brought to justice eventually. Karma. And by the way, they just deleted the Reddit thread exposing all of this. It's being censored on Twitter as well. They're trying to shut this down. I even saw a story right when Pizzagate was trending at its peak a day or two ago. There was a story about another Pizzagate involving like a soccer player throwing pizza at somebody else. This is the bullshit they're trying to insert into the trends on the internet to dilute it and to, you know, revert people away from this information. Συνεχίζω με ένα απόσπασμα από την εκπομπή του Jeff Renz. See, this is not an isolated little backwaters backstory. This is an international issue of satanic, Luciferian, death, occult, human sacrifice, pedophilia that is going on in all power positions in probably the Western world, if not the planet. It's evil. We have been overtaken by evil. It's not a, not, I'm not mincing words here. That's the way I see it. Pizzagate is a look into it through the Podestas. Look at the video that's up there and please understand that what you're seeing is only a tiny little piece. It's like a fly on an elephant. This is a huge thing. It's in your town. It's in your city. They have people in key positions in every municipality, essentially, in America. That's how they keep it quiet. You get a judge, you get the police chief, you get whatever. And then you got a lid on it. And it happens everywhere. My God, how many people must be sacrificed every year. They don't just kill them either and rape them. They eat part of them. These people are not human. The planet must be cleansed of this evil or it will never advance. In fact, its retrograde status right now will only continue to intensify until we are nothing but a whisper of what might have been. I'm looking at the sketches of the suspects in the kidnapping of Madeleine McCann in Portugal in 2007. Yeah. And it's just beyond belief the extent to which those two sketches match the Podesta brothers. That they are not sketches of the Podesta brothers. It just would be wildly improbable that it should be anybody else. Yeah, I agree. And that's horrifying, too. And beneath these pizza places, Comet Pizza and so forth in New York, there's a network in Washington, there's a network of tunnels. So these kids are underground. They kidnap them, get them underground. You can search everywhere you want. You'll never find them. No. You remember the McMartin preschool case in L.A.? Yeah. The FBI agent retired Ted Gunderson and Dr. Catherine Gould, Ph.D., tried to blow the cover on. That was a real issue. Those kids were being satanically abused. They had tunnels. They had the whole thing. They killed Ted Gunderson. They drove Dr. Gould into permanent retirement. There was an attempt to take her out. I knew then that this was an enormous story. I didn't have any idea how it would eventually show its ugly face, which it has. And thank God we've got brave people in the so-called fake news world that have put some fantastically informative videos together. They're speculative in places, as they should be. They're trying to connect dots that are just glaring. These are really good, very important. I'm going to put the people, you just wonder, how can human beings do this? And the answer is only one. They aren't human.
Well, they're inhumane. There's no question about that. These are corrupt people. That's what who I are mean. Evil in their core. I mean, I've seen one photograph with Podesta with a barbecue there, and it looked like it was the gluteus maximus of a small child. Another looked like it was the calf muscle of a small child. I mean, these were not familiar cuts of meat. This was very distinctive stuff, and they looked to be parts of a child. One or more children. Was this the barbecue you were telling me about? Yeah, it is. It is. And I still haven't found it again, but I will. I mean, it's probably I should have sucked made a up copy off of the me. Net. It's probably gone. Τέλος δίνω ένα απόσπασμα από το χρήστη A Call for an Uprising. If people just band together as Christians, maybe we have little differences. I always say that, you know, and especially in the live streams, you know, we're going to have differences. I don't agree with everything that a bunch of these channels say, but I still support them because they're brothers and sisters in Christ. Instead of going after a Christian and going, I have people unsubscribing because in a few of my videos, I might slip and say a curse like they've never done it before, ever in their life. They've never said anything. They unsubscribe because of stuff like that. Because that's what they're looking for. They want to nitpick on your sins and stuff like that. They don't care about what's going on with the enemy and these kids. We all need to care about it. This is the core of the occult. This is the core of Satanism. It's about focusing and targeting young children. And we live in a blind society where people don't want to help these kids. You know why? Because they're not aware of what's going on. If they were aware, of course they'd help. There's so many people with good souls out there. Now, the hardest part is getting them to look at the information because they can't stomach it. Nobody wants to hear about this stuff. I mean, people I've told and they kind of just, they change the subject. They can't deal with it. My parents don't want to hear about this stuff. Εδώ θέλω να επισημάνω την κάρτα Ιλουμινάτη που δείχνει. Ναι, είναι και αυτό στις κάρτες των Ιλουμινάτη. Και λέει πίτσα for the secret meeting, δηλαδή πίτσα για τη μυστική συνάντηση. Συνεχίζουμε με το χρήστη. Having lost a child, they don't want to hear about this. They can't even think about it. It makes them sick, and I don't blame them. But I wanted to share this with you. I want to show you inside information in a sense of how the logos on these restaurants all have these FBI logos that are code for pedophilia. And trafficking. These businesses are fronts for this child sex trafficking ring. The connections are there with Hillary, with Barack Obama playing ping pong with the kid, with George Soros and the amount of money he's donating to a pizza parlor. A pizza parlor. George Soros and Hillary Clinton are donating money to a pizza parlor. Are you kidding me? Barack Obama is showing up there to do events at a pizza parlor. Think of your local pizza parlor. Go ask him. Has the president ever called you and said he's going to be in town? He wants to come try your pizza. He loves pizza. And then he wants to rent out the venue at this dumpy little pizza place? Of course not. Of course not. This is how they get away with stuff in plain sight. And John Podesta and his brother, who has that disgusting statue that I talked about that goes back to Dahmer, these people are sick and they're disturbing. And I guarantee you, there's no education or anything. People look at them and they go, oh, he must be so smart. He's working for Hillary. These people aren't smart. They're sick and demonic. They lead you on to think they're actors. Oh, they're so smart, talking about all these things that nobody else can understand and foreign relations and blah, 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 blah. It's all a show. This is what they're about. This is what they're doing. It's as simple as that. They're not smarter than you. They don't have the Holy Spirit with you, with them. You do. And the Holy Spirit will take care of it. If you have the Holy Spirit, you are protected. They have nothing protecting them except their witchcraft and their lies. They're protected by the deceit because they've lied and they've deceived so many. And so many, unfortunately, aren't going to snap out of it, which is sad. But what's sadder or just as sad, I suppose, I don't know which is sadder. It's all sad. But what should bother everyone the most is that these are children. This is America, folks. Welcome to your new world order. Nobody cares about these kids getting molested. Nobody cares about any of this trafficking that's going on. It's a joke. Even the people out there who are asleep, who you think would hear this story and would say, oh my goodness, we need to do something about the kids, find it funny and amusing and think that we're all crazy and making up because they're so stupid and naive and they trust in these scumbags because that's what they are. These politicians are Satanist scum. And they're prostituting, molesting, and dismembering these kids. And there's nothing funny about it at all.
So again, Mr. Trump, thank you for backing down on your word to investigate this woman who is linked to so many murders, so much corruption, and pedophilia. But of course, she's going to get off the hook and walk. Of course, because it's all part of this stage charade. It makes me sick to my stomach. And you know what's the most sad thing about it? Is that these kids are just going to continue to get victimized. Just going to continue to. This isn't about, oh, Republican, Democrat. But that's what everybody cares about. Oh, Hillary, oh, Trump, Republican, Democrat. Oh, nobody cares about these kids. I know I do. I know most of you who listen to this channel do. We all should care. So we got to continue to pray for these kids, because the only one that's going to step in and do something is God. That's it. So we got to pray. We can move mountains together. So make sure we're praying constantly for these children, constantly for their protection. Okay? Because that's all we can do, because we can't trust any of these people to do anything responsible. What would be responsible is getting her in front of a judge. But of course, the judge would also be in their pocket. So what's the point, right? It's just a gigantic joke. That's all it is. So continue to pray for these kids. They need our prayers.